Κάνεις πάντη. Πάμε σας παρακαλώ στην πάργα, έτσι, γιατί πόσο εύκολα μπορείς να ταξιδέψεις. Έτσι, για πάμε. Πολύ εύκολα μπορείς να ταξιδέψεις στην πάργα. Για το επόμενο βίντεο μας, να πάμε στην πάργα λοιπόν, να δούμε και τι κάνουν στο βάτο στην παραλία, που ξαφνικά όσοι κάνουν το μπάνιο τους και όσοι το ευχαριστούνται, βλέπουν κάποιους τύπους να ανεβαίνουν πάνω σε κάτι σανίδες με ένα κουπί. Τι κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί? Είναι οι κλασικές σανίδες του σερφ. Και απλά κρατάει και ένα κουπί από καγιάκ προφανώς. Και κάνω stand-up paddle. Γι' αυτό πήρα το χαρτί, γιατί δεν μπορώ να το συνηθίσω. Εγώ το είδα στη Τζιά να εκτυλίσσεται μπροστά μου και δεν το πίστευα. Είσαι όρθιος στη σανίδα και κοπηλατής. Δύσκολο, περίεργο, ωραίο. Για να το δούμε. Για να δούμε. Πάμε βίντεο. Πάργας βρίσκεται η πιο γνωστή παραλία, ο Βάλτος. Σε αυτήν εδώ την παραλία έρχονται όλοι οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, σερφ και σαμπ μπάντλινγκ. Θα συναντήσουμε μερικά από τα παιδιά που κάνουν σαμπ μπάντλινγκ και θα μας εξηγήσουν πώς ακριβώς στέκονται πάνω στη σανίδα και κάνουν κουπί. Πάμε να τους δούμε από κοντά. Κώστα, είμαστε στην παραλία του Βάλτου. Και έχω μάθει ότι μπορείς να μου μεταδώσεις τα μυστικά του Σαμπ Μπάντλινγκ. Να μου πεις τουλάχιστον 5 πράγματα. Είσαστε μια παρέα. Ναι, είμαστε πραγματικά, είμαστε μια παρέα και σε καλωσορίζουμε όλοι εδώ. Να σε καλά. Πολύ παλιά υπόθεση, ένα μέσο μεταφορά στην ουσία, στους Ιθαγενείς, στην Ταϊτή. Πέρασε αργότερα στη Χαβάη και από εκεί ξεκίνησε. Και ίσως τα πιο πρόσφατα χρόνια, τουλάχιστον μετά το 92-95 και κυρίως μετά το 2000, έχει γίνει παγκόσμια γνωστό. Τόσο στο εξωτερικό και τα τελευταία, πιστεύω, 4-5 χρόνια και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που θέλει ειδική φυσική κατάσταση για να μπορέσει κάποιος να το απεξέλθει, να ανέβει τουλάχιστον για να δοκιμάσει. Αν αναφερθούμε σε όλα τα σπορ σαν ιδιών, δηλαδή στο σερφ, στο windsurf, ό,τι αντιστοιχεί σε αυτό, θεωρώ ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να γυμναστείς. Να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου και να περάσεις πολύ ωραία με τους φίλους σου. Στην πάρκα πότε το ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε περίπου πριν 2 χρόνια, που έκανα τα τελευταία 5 χρόνια. Προσπαθούσα να βρω παιδιά, να έρθουν, κάποιοι ασχολούνται με το σεφ, οπότε τελικά ευκαιρία δόθηκε περίπου πριν 2 χρόνια. Και τώρα είμαστε περίπου 60 φίλοι που κάνουμε. Γυναίκες, άντρες, από τη βλέπω. Γυναίκες, άντρες, μικρές ηλικίες, 8 χρονών, 7 χρονών, δεν έχει ηλικία το στάνταρ. Αν θέλει κάποιος να μάθει, μπορεί να έρθει κοντά σας, δηλαδή, να του δείξετε τα πρώτα. Μπορεί να έρθει κοντά μας και να περάσει υπέροχα πραγματικά. Είναι όλο το πακέτο των μαθημάτων και αυτό που θα δει στην πορεία και που θα ζήσει είναι εκπληκτικό. Θα πρέπει να πεις εσύ πόσο χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα και τι διαφορά έχεις δει, είτε σωματική είτε ψυχική. Ασχολούμαι 2 χρόνια με το stand-up. Έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο σώμα μου κάνοντας αυτό το άθλημα. Έχω δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απολαυστικό, γιατί μπορείς να γυρίσεις πολλές παραλίες και να δεις μέρη που άλλοτε δεν έχεις συναντήσει. Και πλευρές της φύσης και τα μέρη μας που είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε δει μέρη που άλλοτε δεν είχαμε πάει. Είναι εύκολο όταν ξεκινάς να νιώσεις ότι στέκεσαι πάνω σωστά και ότι αρχίζεις να κάνεις κουπί. Μπορεί να το κάνει οτιδήποτε. Σίγουρα άτομα με μεγαλύτερη φυσική κατάσταση μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα. Αλλά οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ συνδυάζεις και άλλο είδος γυμναστική με το συγκεκριμένο, με τη σανίδα, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ είμαι γυμνάστρια. Τα τελευταία χρόνια κάνω πιλάτες. Και από τότε που ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο άθλημα, το stand-up paddle, τη σανίδα με το κουπί, με διάφορες ονομασίες, εφάρμοσα την μέθοδό μου πάνω στη σανίδα. Το είχα δει βέβαια σε βίντεο, το κάνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Πέρσι είχα δει ότι το κάνανε σε κανένα 2 νησιά. Οπότε πήρα τις γυναίκες, τις γίνω, γιατί κυρίως ασχολούμαι με γυναίκες, και τις έφερα να κάνουμε πιλάτες πάνω στις σανίδες και τις τρελάθηκα. Σας άρεσε πάρα πολύ.
Ωραίο βίντεο. Καλά, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται στο πλατό. Ο Πέτρος ασχολείται με το βίντεο και την κοπέλα πάνω στη σανίδα. Με τις ομορφιές της Πάργας. Πάνω, δεν είναι καθόλου κακό, παιδιά. Δεν συζητάμε. Εγώ ασχολούμαι εδώ με τα τέσσερα κοπέλια που.